στο πλαίσιο της δέσμευσης της χώρας μας στο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, στο πλαίσιο της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου για τις προσλήψεις, σύμφωνα με τις οποίες πλέον υπάγονται όλες οι διαδικασίες προσλήψεων στην αντικειμενική και αξιοκρατική διαδικασία του ΑΣΕΠ, εγκρίθηκαν 9.000 θέσεις συμβασιούχων για του ΣΟΤΑ, 5.000 εξ αυτών ορισμένου χρόνου και 4.000 εξ αυτών συμβάσεις έργου. Πέραν αυτών που θα εγκριθούν βεβαίως για τις περιφέρειες τις δημοτικές επιχειρήσεις. Το αργότερο τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η κατανομή του στους Δήμους βάσει των τελικών εγκρίσεων συμβάσεων έργου από το ΑΣΕΠ που για πρώτη φορά τίθενται στην κρίση του. Όλα αυτά βεβαίως θα τα αντιμετωπίσουμε από κοινού, γιατί δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ταυτόχρονα με τη μεγάλη αλλαγή του καλλικράτη που προετοιμάζουμε, προχωρούμε στην υλοποίηση μεγάλων και σημαντικών αλλαγών που αφορούν πλευρέ τη λειτουργία του ελληνικού κράτου, άρα και τη ελληνική αυτοδιοίκηση, όπω για παράδειγμα οι νέε διαδικασίε για τι προσλήψει, οι οποίε και θα αποδώσουν σίγουρα μια νέα πραγματικότητα που πιστεύουμε ότι είναι χωρί άλλο επιταγή του ελληνικού λαού, μια νέα πραγματικότητα αξιοκρατία και διαφάνεια στη λειτουργία όλων των επιπέδων των θεσμών της οργανωμένης κοινωνίας. Εμεί πιστεύουμε βαθιά και πιστεύουμε ότι μέσα από εκεί χτίζεται μια νέα σχέση εμπιστοσύνη με τον ελληνικό λαό, η οποία δεν μπορεί άλλο να περιμένει, δεν μπορεί άλλο να μην ανακτάται. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα Καλλικράτης. Πρώτο θέμα, το χρονοδιάγραμμα. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από την έως τώρα πορεία. Στις προγραμματικές δηλώσεις τον Οκτώβριο της κυβέρνησης, αλλά και στις πρώτες συναντήσεις,